Την υποψηφιότητά του για τις εκλογές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του φορέα και εκ νέου υποψήφιος Μανώλης Αλιφιεράκης. Πλαισιωμένος από πολύπειρα στελέχη, προχώρησε σε μια ανασκόπηση της επταετίας που προηγήθηκε με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Θέλω να πω ότι φτάσαμε μετά από αρκετό καιρό στην διαδικασία της διενέργειας των εκλογών των επιμελητηριακών. Οι εκλογές θα γίνουν τέλος Νοεμβρίου και εμείς εδώ σαν παράταξη που είμαστε και διοίκηση του επιμελητηρίου και παράταξη αποφασίσαμε να συμμετέχουμε ξανά στις εκλογές. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις νέες προτεραιότητες όπως η καινοτομία, η βιωσιμότητα και η συνεργατική ανάπτυξη που αποτελούν, όπως σημείωσε, τους ακρογωνιαίους λίθους της ανάπτυξης της Κρήτης. Παράλληλα έκανε αναφορά στην πλήρη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του επιμελητηρίου Ηρακλείου καθώς και όλων των διαθέσιμων πόρων εθνικών και ευρωπαϊκών προϋπολογισμού άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ με βαρυσήμαντο αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιμελητήρια της χώρας, το μεγαλύτερο περιφερειακό επιμελητήριο θα έλεγα. Χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Έχουμε αποδείξει στα χρόνια στα οποία διοικήσαμε το επιμελητήριο τα τελευταία ότι ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο στις απαιτήσεις των καιρών και στις απαιτήσεις των μελών μας. Έχουμε ξεκινήσει μεγάλα έργα, τα οποία ήδη υποδομές έχουν ολοκληρωθεί και διοδοτήσεις των έργων. Ο επικεφαλής της παράταξης μπροστά για το επιμελητήριο τόνισε πως τους άμεσους στόχους συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων η μεγέθυνση της εξωστρέφειας του επιμελητηρίου με όχημα την πλήρη ψηφιοποίηση της δομής του, όπως και η σύζευξη της αγροδιατροφικής παραγωγής με τον τουρισμό. Αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Θέλουμε να περάσουμε σε μια νέα εποχή, στην ψηφιακή εποχή για τις επιχειρήσεις και για το επιμελητήριο, μεγαλύτερη εξωστρέφεια και για αυτούς τους λόγους σήμερα δίνουμε αυτή την συνέντευξη τύπου στο να καταστήσουμε γνωστό ότι θα εμπλουτίσουμε την παράταξή μας και με νέα άτομα με τα οποία ήδη έχουμε συζητήσει, τα οποία έχουν μια νέα δυναμική για να μπορούμε να προσφέρουμε ό,τι δυνατότερο καλό υπάρχει στον τόπο μέσω του επιμελητηρίου για την τοπική οικονομία και την κοινωνία γενικότερα.